στο Υπουργείο Μεταφορών, έτσι. Όχι, είναι, δεν υπάγεται στο Υπουργείο Μεταφορών, είναι ξεχωριστό. Είναι ξεχωριστό. Διαχωρίζεται θα ουσιαστικά. Ονομάζομαι Υφυπουργός Ναυτιλίας παρά το Προέδρο. Άρα... επομένως, η θέση μου θα είναι παρόμοια με αυτήν του Υφυπουργού παρά το Προέδρο διαδικαστικά. Όμως, για παράδειγμα, προτάσεις θα μπορώ να παίρνω στο Υπουργικό Συμβούλιο κανονικά, εκτός αν αφορούν αλλαγή νομοθεσίας. Σε τέτοια περίπτωση θα πρέπει να πηγαίνουν μέσω του αρμόδιου Υπουργείου, που δεν θα είναι απαραίτητα το Υπουργείο Μεταφορών πάντοτε, δηλαδή αν είναι θέμα οικονομικό θα είναι. Συμμετείχατε και στη συνεδρία που έγινε με τα νέα πρόσωπα του Υπουργικού Προημερών της προάλλης. Και ποια ήταν η εμπειρία σας? Πολύ ομορφή εμπειρία. Σίγουρα για μένα είναι μια τεράστια τιμή και χαρά να μου έχει ζητηθεί από τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας να συμμετάσχω στο νέο σχήμα ως Υφυπουργός Ναυτιλίας. Η συνάντηση ήταν πολύ επικοδομητική, σίγουρα και από πλευράς γνωριμίας, διότι υπάρχουν κάποια νέα πρόσωπα, κάποια άλλα πρόσωπα που όλοι γνωρίζουμε βεβαίως, αλλά μας έδωσε την ευκαιρία να κάνουμε και κάποιες συναντήσεις μέσα στις επόμενες μέρες για να τροχιοδρομήσουμε τα επίγοντα θέματα, να δούμε ποια είναι τα πορέοντα, πώς θα τα χειριστούμε κλπ. Είναι μια μεγάλη πρόκληση για σας. Είναι και ένας νέος τομέας, ο οποίος ξεκινάει στην Κύπρο εξειδικευμένα πλέον και ξεχωριστά. Ναι, είναι, ο τομέας υπάρχει εδώ και δεκαετίες σίγουρα και προσφέρει τα μεγίστα στην κυπριακή οικονομία. Σίγουρα όμως χρειάζεται εξειδικευμένη πολιτική και πολλή προσοχή, ούτως ώστε να προχωρήσει περισσότερο. Νομίζω όλοι αναγνωρίζουν τις τεράστιες προοπτικές που έχει η ναυτιλία. Υπάρχουν μη αξιοποιήσιμες προοπτικές που θα μπορούσε τώρα η Κυπριακή Δημοκρατία να αξιοποιήσει στον τομέα της εμπορικής ναυτιλίας. Σίγουρα πιστεύω ότι με μια συγκροτημένη πολιτική και ένα υφυπουργείο το οποίο να έχει ως μόνον του μέλημα την ναυτιλία, μπορούν να γίνουν πάρα πολλά πράγματα. Γιατί ό,τι έχει γίνει μέχρι σήμερα έχει γίνει ως ένα κομμάτι ενός τεράστιου υπουργείου με πολύ μεγάλο χαρακτηρισμό. Κυρία Πελίδη, σας εύχομαι κάθε επιτυχία στο έργο σας. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Και σας ευχαριστώ που αποδεχτήκατε την πρόσκληση. Αναλαμβάνετε επίσημα 1η Μαρτίου, έτσι. Ναι, ναι. Μεθαύριο. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ. Πάμε τώρα στην Ανά Μαρία Ευτυχίου.